Η ανάγνωση αυτή έγινε από εμένα τον Στέλιο Παπαγρηγορίου και διατίθεται δωρεάν προς ακρόαση. Μπορείτε να υποστηρίξετε το έργο κάνοντας εγγραφή στο κανάλι, διαβάζοντας ένα από τα βιβλία μου ή κάνοντας μια δωρεά. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή ακρόαση. Σουν Τζου, η τέχνη του πολέμου Κεφάλαιο πρώτο Η εκτίμηση της κατάστασης Όσοι είναι ανίκανοι να αντιληφθούν τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση όπλων, είναι εξίσου ανίκανοι να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οφείλουν να τα χρησιμοποιούν. Ο Σουντζού είπε «Η τέχνη του πολέμου αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας για την πολιτεία. Είναι στην ουσία υπόθεση ζωής και θανάτου, δρόμος που οδηγεί στην ευημερία ή την καταστροφή. Ως εκ τούτου είναι αναγκαίο να μελετάτε σε βάθος». Γι' αυτό οι εκτιμήσει σα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη πέντε βασικούς παράγοντε και να κάνουν σύγκριση των επτά στοιχείων που κατανομάζονται παρακάτω. Οι πέντε παράγοντε είναι η ηθική επιρροή, ο καιρό, το έδαφος, η διοίκηση και το δόγμα. Με τον όρο ηθική επιρροή εννοώ αυτό που κάνει τους ανθρώπους να είναι σε αρμονία με τους ηγέτες τους, εις τρόπον ώστε να τους ακολουθούν στη ζωή και το θάνατο, χωρίς να δηλιάζουν μπροστά σε οποιοδήποτε κίνδυνο. Με τον όρο «καιρός» ενώ την επίδραση των φυσικών φαινομένων, του κρύου και της ζέστης, του χειμώνα και του καλοκαιριού, της νύχτας και της ημέρας, στη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων. Με τον όρο «έδαφος» ενώ τις αποστάσεις, το εάν το έδαφος διασχίζεται εύκολα ή δύσκολα, εάν είναι ανοιχτό ή έχει στενά περάσματα και το πόσες πιθανότητες προσφέρει για ζωή ή για θάνατο. Με τον όρο διοίκηση ενώ τις αρετές του στρατηγού που είναι η σοφία, η ειλικρίνεια, η ανθρωπιά, το θάρρος και η αυστηρότητα. Με τον όρο δόγμα εννοώ την οργάνωση, τον έλεγχο, την τοποθέτηση των κατάλληλων αξιωματικών στις κατάλληλες βαθμίδες Τη στρατιωτική ιεραρχία, την εξασφάλιση οδών ανεφοδιασμού και την προμήθεια του στρατού με είδη πρώτη ανάγκη. Δεν υπάρχει στρατηγό που να μην έχει ακούσει για αυτού του πέντε παράγοντε. Όσοι τους σέβονται, νικούν. Όσοι του αγνοούν, ιτώνται. Γι' αυτό όταν καταστρώνεται σχέδια. Φροντίζεται να συγκρίνετε τα παρακάτω στοιχεία και να τα αξιολογείτε με τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Εάν μου πείτε, ποιο ηγεμόνα διαθέτει ηθική επιρροή, ποιο είναι ο πιο ικανό, ποιο ο στρατό έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα στη φύση και το έδαφο, ποιο οι εντολέ και οι οδηγίε εκτελούνται καλύτερα, ποιο στρατό είναι ισχυρότερο, ποιο διαθέτει καλύτερα εκπαιδευμένου αξιωματικού και άντρε και ποιο χρησιμοποιεί την ανταμοιβή και την τιμωρία με τον πιο φωτισμένο τρόπο. Θα μπορέσω να προβλέψω ποια πλευρά θα νικήσει και ποια θα ιτηθεί. Εάν την ηγεσία αναλάβει ένα στρατηγό που υιοθετεί τη στρατηγική μου, είναι βέβαιο ότι θα νικήσει. Κρατήστε τον. Εάν την αναλάβει ένα που αρνείται να την ακολουθήσει, είναι βέβαιο ότι θα ιτηθεί. Αποπέμψτε τον. Έχοντα υιοθετήσει τη στρατηγική μου, ο στρατηγό οφείλει να δημιουργήσει τι προποθέσει που θα συμβάλλουν στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που αυτή προσφέρει. Λέγοντα προποθέσει, εννοώ ότι θα πρέπει να ενεργήσει σύμφωνα με το τι είναι και έτσι να ελέγξει την ισορροπία της όλη επιχείρηση. Κάθε πόλεμος βασίζεται στην παραπλάνηση. Ω εκ τούτου, όταν είστε ικανοί, δείξτε ικανότητα. Όταν είστε δραστήριοι, δείξτε αδράνεια. Όταν είστε κοντά, Κάντε να φαίνεται ότι είστε μακριά. Όταν είστε μακριά, κάντε να φαίνεται ότι είστε κοντά. Προσφέρετε στον εχθρό ένα δέλεαρ για να τον προσελκύσετε. Προσποιηθείτε αταξία και χτυπήστε τον. Όταν ο εχθρός ανασυντάσσεται, ετοιμαστείτε για επίθεση. Όταν είναι ισχυρός, φροντίστε να τον αποφύγετε. Εκνευρίστε τον στρατηγό του και προκαλέστε του σύγχυση. Προσποιηθείτε κατωτερότητα και ενθαρρύνετε την αλαζονία του. Κρατήστε τον υποπίεση και εξουθενώστε τον. Όταν ο εχθρός είναι ενωμένο, διαιρέστε τον. Επιτεθείτε εκεί όπου είναι ανέτοιμος. Κάντε έφοδο όταν δεν το περιμένει. Αυτά είναι τα κλειδιά της επιτυχίας για εκείνον που χαράζει τη στρατηγική δεν είναι δυνατόν να συζητηθούν εκ των προτέρων. Τώρα, αν οι εκτιμήσεις που έχουν γίνει πριν από την έναρξη των εχθροπαξιών προβλέπουν νίκη, αυτό οφείλεται στο ότι οι υπολογισμοί δείχνουν πως η δύναμη κάποιου είναι ανώτερη από εκείνη του εχθρού του. Εάν προβλέπουν ήτα, αυτό οφείλεται στο ότι οι υπολογισμοί δείχνουν πως ο πρώτος είναι κατώτερος. Με πολλούς υπολογισμούς μπορεί κανείς να νικήσει. Με λίγους δεν μπορεί πόσο λιγότερε πιθανότητε να νικήσει έχει εκείνο που δεν κάνει καθόλου υπολογισμού. Με βάση τα παραπάνω, εξετάζω την κατάσταση και συνάγω σαφή συμπεράσματα ως προς την έκβαση του αγώνα. Κεφάλαιο δεύτερο. Το κόστος του πολέμου. Αποκορύφωμα της στρατηγικής ικανότητας είναι να υποτάξεις τον εχθρό χωρίς να δώσεις μάχη. Ο Σούντζου είπε Γενικά οι πολεμικές επιχειρήσεις απαιτούν χίλια γρήγορα τέθρυπα άρματα, χίλια τέθρη άμαξες, καλυμμένες με δέρμα και εκατό χιλιάδες οπλισμένους άντρες. Όταν οι προμήθειες μεταφέρονται σε απόσταση χιλίων λι, τα ποσά που θα δαπανηθούν σε άρματα μάχης και λοιπό εξοπλισμό, στην ψυχαγωγία συμβούλων και επισκεπτών, καθώς και για την αγορά διαφόρων υλικών, όπως κόλλα και βαφές, θα ανέλθουν σε χίλια χρυσά νομίσματα ημερησίω. Μετά την εξασφάλιση αυτού του ποσού, 100.000 άντρε μπορούν να κληθούν στα όπλα. Η νίκη είναι ο βασικό στόχο κάθε πολέμου. Εάν αυτή καθυστερήσει πολύ, τα όπλα στο στομώνουν και το ηθικό πέφτει. Όταν τα στρατεύματα επιτίθενται σε πόλεις, η ισχύ του θα εξασενήσει. Όταν ο στρατό επιδίδεται σε παρατεταμένε εκστρατείε, οι πόροι τη πολιτεία δεν θα υπαρκέσουν. Όταν τα όπλα σας είναι αδρανή και ο ζήλος μειωμένο, όταν η δύναμη έχει εξαντληθεί και το χρήμα ξοδευτεί, οι γειτονικοί ηγεμόνες θα υποφεληθούν από την κατάστασή σας για να δράσουν. Και ακόμη κι αν έχετε σοφούς συμβούλους, κανείς τους δεν θα μπορέσει να καταστρώσει ικανοποιητικά σχέδια για το μέλλον. Έτσι, ενώ έχουμε ακούσει για απερίσκεπτη βιασύνη στον πόλεμο, έξυπνη στρατιωτική επιχείρηση που να παρατάθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν έχουμε ακόμα δει. Γιατί δεν υπήρξε ποτέ παρατεταμένος πόλεμος από τον οποίο να ωφελήθηκε μια χώρα. Ω εκ τούτου, όσοι είναι ανίκανοι να αντιληφθούν τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση όπλων, είναι εξίσου ανίκανοι να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το κάνουν. Όσοι έχουν πείρα στην προετοιμασία ενός πολέμου, δεν χρειάζεται να προβούν σε δεύτερη συμπληρωματική επιστράτευση, ούτε σε περισσότερους από έναν ανεφοδιασμός μεταφέρουν εφόδια από την πατρική γη και βασίζονται στον εχθρό για τις υπόλοιπες προμήθειες. Έτσι, ο στρατός έχει άφθονη τροφή. Όταν μια χώρα περιέρχεται σε ένδια λόγω στρατιωτικών επιχειρήσεων, αυτό οφείλεται στη μεταφορά προμηθειών από μακρινές αποστάσεις. Η συντήρηση ενός στρατού, όταν αυτός βρίσκεται μακριά, κάνει το λαό φτωχότερο. Εκεί που βρίσκεται ο στρατός, οι τιμέ των αγαθών είναι υψηλέ. Όταν οι τιμέ ανεβαίνουν, ο πλούτος του λαού εξανεμίζεται. Όταν ο πλούτο εξανεμίζεται, οι χωρικοί υποχρεώνονται να καταβάλουν έκτακτε εισφορέ. Έτσι, με μειωμένη δύναμη και εξαντλημένου πόρου, τα νοικοκυριά στι κεντρικέ θα περιέλθουν σε απόλυτη ένδια και τα επτά δέκατα του πλούτου του θα εξανεμιστούν όσο για τις κυβερνητικές δαπάνες, τις οφειλόμενες σε σπασμένα άρματα, εξαντλημένα άλογα, πανοπλίες και κράνη, τόξα και καταπέλτες, δώρατα και ασπίδες, ζώα και άμαξες για τη μεταφορά φορτίων, θα πρέπει να υπολογίζονται στο 60% των συνολικών. Ως εκ τούτου, ο σοφός στρατηγό φροντίζει να τρέφεται το στρατός του με δαπάνες του εχθρού, δεδομένου ότι κάθε φορτίο προμηθειών που αποσπά από τον εχθρό ισοδυναμεί με 20 δικά του και 100 φορτία με ζεοτροφές του εχθρού με 2.000 δικά του. Ο λόγος που ένα στράτευμα επιδίδεται στη σφαγή των αντιπάλων είναι η οργή. Αρπάζουν λάφυρα από τον εχθρό επειδή επιθυμούν τον πλούτο. Γι' αυτό, όταν σε μια αρματομαχία εχμαλωτιστούν περισσότερα από δέκα άρματα, ανταμείψτε εκείνους που κατάφεραν να κυριέψουν το πρώτο. Αντικαταστήστε τις σημαίες και τα εμβλήματα του εχθρού με δικά σας. Ανακατέψτε τα κυριευμένα άρματα με τα δικά σας και υπέστε τα. Μεταχειριστείτε καλά και φροντίστε τους εχμαλώτους. Αυτό σημαίνει να κερδίσεις μια μάχη και να γίνεσαι πιο δυνατός. Αυτό λοιπόν που είναι πρωταρχική σημασία στον πόλεμο είναι η νίκη. Όχι οι παρατεταμένες επιχειρήσεις. Και γι' αυτό ο στρατηγός που καταλαβαίνει τον πόλεμο καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την τύχη του λαού και παρεμβαίνει στο πεπρωμένο του έθνους. Επιθετική στρατηγική Όταν γνωρίζεις καλά τον εχθρό και γνωρίζεις και τον εαυτό σου καλά, μπορείς να δώσεις 100 μάχες και να κερδίσεις και τις 100. Ο Σουντζού είπε Γενικά στον πόλεμο η μεγαλύτερη νίκη είναι να κυριεύσεις μια πολιτεία άθικτη. Το να την καταστρέψεις κατά την κατάληψη κάνει την νίκη σου μισή το να το στρατό του εχθρού είναι καλύτερο από το να τον καταστρέψεις. Το να συλλάβεις εχμαλώτους όλους τους άντρες ενός τάγματος, ενός λόχου ή ενός ουλαμού είναι καλύτερο από το να τους εξολοθρέψεις. Γιατί το αποκορύφωμα της στρατηγικής ικανότητας δεν είναι να δώσεις 100 μάχες και να κερδίσεις και τις 100. Αποκορύφωμα είναι να υποτάξεις τον εχθρό χωρίς να δώσεις ούτε μία μάχη. Επομένω, εκείνο που έχει πρωταρχική σημασία στον πόλεμο είναι να επιτεθεί στην ίδια τη στρατηγική του εχθρού. Το δεύτερο καλύτερο είναι να διασπάσει τι συμμαχίε του. Το τρίτο καλύτερο είναι να επιτεθεί στο στρατό του. Η χειρότερη τακτική είναι να επιτεθεί εναντίον πόλεων. Μην επιτίθεσαι σε πόλεις, παρά μόνο όταν αυτό είναι αναπόφευκτο. Η προετοιμασία θωρακισμένων αμαξών, όπλων και εφοδίων απαιτεί τουλάχιστον τρει μήνε. Για τη δημιουργία προχωμάτων θα απαιτηθούν άλλοι τρει μήνε. Εάν ο στρατηγό είναι ανίκανος να ελέγξει την ανυπομονησία του και διατάξει τα στρατεύματά του να σκαρφαλώσουν στα τείχη σαν μυρμήγκια, το 1 τρίτο των αντρών θα σκοτωθεί χωρίς να πέσει η πόλη. Τέτοιες είναι οι σε παρόμοιες περιπτώσεις. Ω εκ τούτου, οι ικανοί στρατηγοί υποτάσσουν τον εχθρικό στρατό χωρίς να δώσουν μάχη. Κυριεύουν τι πόλει του χωρίς να εξαπολύσουν επίθεση και ανατρέπουν τους του του χωρί παρατεταμένε επιχειρήσει. Στόχο είναι να περιέλθουν άθικτα στην εξουσία σα όλα όσα σκεπάζει ο ουρανό. Έτσι, ούτε τα στρατεύματά σα θα καταπονηθούν και τα ωφέλη σα θα μεγιστοποιηθούν. Αυτή είναι η τέχνη της επιθετικής στρατηγικής. Η τέχνη εξάλλου της χρήσης στρατευμάτων βασίζεται στα εξή. Εάν η αναλογία μεταξύ των δικών σας δυνάμεων και εκείνο του εχθρού είναι 10 προς 1, κυκλώστε τον. Εάν 5 προς 1, επιτεθείτε του. Εάν 2 προς 1, διαιρέστε τον. Εάν η στρατή σας είναι αριθμητικά ισοδύναμη, μπορείτε να συμπλακείτε. Εάν είστε εσείς ο αριθμητικά ασθενέστερος, μη διστάσετε να οπισθοχωρήσετε. Εάν πάλι είστε ασθενέστερος από κάθε άποψη, μη διστάσετε να εγκαταλείψετε το πεδίο της μάχης. Γιατί μια δύναμη που μειονεχτεί σε όλους τους τομείς, αποτελεί εύκολη για το πιο ισχυρό. Ο στρατηγός είναι ο προστάτης της πολιτείας. Εάν η προστασία αυτή αγκαλιάζει τα πάντα, η πολιτεία θα είναι σίγουρα δυνατή. Εάν είναι ελλειπής, η πολιτεία θα είναι σίγουρα αδύναμη. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να βλάψει ένας ηγεμόνας το στρατό του. Όταν διατάζει προέλαση, αγνοώντας ότι ο στρατός δεν πρέπει να προελάσει, ή όταν διατάζει οπισθοχώρηση, αγνοώντας ότι ο στρατός δεν πρέπει να οπισθοχωρήσει. Αυτό προκαλεί πεδίκλωμα του στρατεύματος. Όταν, χωρίς να έχει στρατιωτικές γνώσεις, συμμετέχει στη διοίκηση του στρατού, αυτό προκαλεί μεγάλη σύγχυση στους αξιωματικούς. Όταν αγνώντας τη στρατιωτική ιεραρχία προβαίνει σε καταμερισμό ευθυνών. Αυτό γεννά αμφιβολίες στο μυαλό των αξιωματικών. Όταν στο στράτευμα επικρατεί σύγχυση και καχυποψία, οι γειτονικοί για μόνες εποφελούνται για να προκαλέσουν προβλήματα. Αυτό εννοούμε όταν λέμε «η σύγχυση σε ένα στράτευμα προετοιμάζει την νίκη ενός άλλου». Υπάρχουν τώρα πέντε περιπτώσεις κατά τις οποίες η νίκη μπορεί να προβλεφθεί. Αυτός που καταλαβαίνει πότε μπορεί να δώσει μάχη και πότε δεν μπορεί, θα νικήσει. Αυτός που ξέρει να χρησιμοποιεί εξίσου καλά μεγάλες και μικρές δυνάμεις, θα νικήσει. Αυτός του οποίου το στράτευμα είναι ενωμένο και έχει κοινούς στόχους, θα νικήσει. Αυτός που είναι σόφρον και τελεί αναμονή ενός εχθρού που δεν είναι, θα νικήσει αυτό το οποίο η στρατηγοί είναι ικανή και δεν δέχονται τις παρεμβάσεις του γεμόνα θα νικήσει. Είναι από αυτά τα πέντε κομβικά σημεία που περνάει ο δρόμος για την νίκη. Γι' αυτό λέω, όταν γνωρίζεις τον εχθρό και τον εαυτό σου, μπορείς να δώσεις 100 μάχες με ασφάλεια. Όταν δεν γνωρίζεις τον εχθρό, αλλά γνωρίζεις τον εαυτό σου, έχεις ίσες πιθανότητες να νικήσεις και να ιτηθείς. Εάν δεν γνωρίζεις ούτε τον εχθρό ούτε τον εαυτό σου, να είσαι βέβαιος ότι σε κάθε μάχη θα βρίσκεσαι εκτεθειμένος στον κίνδυνο. Σχήμα Εκείνος που προσαρμόζει την τακτική του ανάλογα με την κατάσταση του εχθρού μπορεί να θεωρηθεί εμπνευσμένο. Ο Σουντζου είπε «Παλιά, οι ικανοί πολεμιστές πρώτα καθιστούσαν τον εαυτό του σαΐτητο και στη συνέχεια περίμεναν τη στιγμή που ο εχθρό θα ήταν περισσότερο ευάλωτο. Το αίτητο ενό πολεμιστή εξαρτάται από τον ίδιο. Το ευάλωτο ενό εχθρού εξαρτάται από τον εχθρό. Αυτό σημαίνει ότι οι καλοί πολεμιστέ μπορούν να κάνουν τον εαυτό του αίτητο, αλλά δεν μπορούν να κάνουν ένα εχθρό οπωσδήποτε τρωτό. Γι' αυτό λέγεται ότι μπορεί κάποιο να ξέρει πώ να νικήσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει και ότι μπορεί σίγουρα να το κάνει. Το αίτητο είναι θέμα άμυνας. Η δυνατότητα νίκης είναι θέμα επίθεσης. Αμήνεται κάποιο όταν οι δυνάμει του είναι ανεπαρκείς. Επιτίθεται όταν οι δυνάμει του αυθονούν. Οι επιδέξει στην άμυνα κρύμουν τους εαυτούς τους κάτω από εννέα στρώματα γης. Οι επιδέξεις στην επίθεση κινούνται αστραπιαία, σαν να πέφτουν από τον ένα το ουρανό. Έτσι είναι ικανοί να προστατεύσουν τον εαυτό τους και να εξασφαλίσουν μια ολοκληρωτική νίκη. Το να προβλέψει μια νίκη που κάθε συνηθισμένο άνθρωπο μπορεί να προβλέψει δεν αποτελεί το αποκορύφωμα τη επιδεξιότητα. Το να θριαμβεύσει στη μάχη και να θεωρηθεί από όλου αυθεντία δεν είναι το αποκορύφωμα τη επιτυχία. Γιατί το να σηκώσει ένα φθινοπερινό κουνέλι δεν απαιτεί ιδιαίτερη δύναμη. Το να ξεχωρίσει τον ήλιο από το φεγγάρι δεν απαιτεί ιδιαίτερη όραση. Το να ακούσει τη βροντί δεν απαιτεί ιδιαίτερη ακοή. Τα παλιά χρόνια, αυθεντίε στον πόλεμο θεωρούνταν εκείνοι που νικούσαν τον εχθρό με ευκολία. Γι' αυτό και οι νίκε ενό δεξιοτέχνη του πολέμου δεν του εξασφαλίζουν ούτε τη φήμη του σοφού, ούτε τη φήμη του ανδρίου. Και τούτο γιατί κερδίζει τι μάχε χωρί ποτέ να σφάλει. Χωρί να σφάλει, σημαίνει πω ό,τι κάνει συμβάλλει στη νίκη του. Νικά ένα εχθρό που είναι ήδη ητιμένος. Ο ικανός λοιπόν διοικητή καταλαμβάνει μια θέση στην οποία δεν μπορεί να ιτηθεί και δεν αφήνει καμιά ευκαιρία ανεκμετάλλευτη. Έτσι, ένα νικηφόρο στράτευμα κερδίζει τη μάχη πριν από τη μάχη. Αντίθετα, ένα στράτευμα προορισμένο να ιτηθεί δίνει τη μάχη ελπίζοντας πως θα νικήσει. Οι δεξιοτέχνες του πολέμου καλλιεργούν το ταό και σέβονται τους νόμους. Γι' αυτό και είναι ικανοί να διαμορφώσουν νικηφόρε στρατηγικέ. Οι βασικέ τώρα παράμετροι τη τέχνης του πολέμου είναι πρώτον, η μετρήσει του χώρου. Δεύτερον, η εκτίμηση των ποσοτήτων. Τρίτον, οι υπολογισμοί. Τέταρτον, οι συγκρίσει. Και πέμπτον, οι πιθανότητε νίκη. Οι μετρήσει του χώρου απορρέουν από τη γη, οι ποσότητε απορρέουν από τη μέτρηση, οι αριθμοί από τι ποσότητε, οι συγκρίσει από τους αριθμούς και η νίκη από τι συγκρίσει. Έτσι, στη ζυγαριά του πολέμου, το νικηφόρο στράτευμα ζυγίζει 100 κοντάρια. Το ιτημένο ούτε καν ένα κόκο σιταριού. Είναι χάρη στη διάταξη που ένα νικηφόρο στρατηγό καταφέρει να κάνει του ανθρώπου του να πολεμούν, με την ορμητικότητα νερών που απελευθερώνονται ξαφνικά για να ρηχθούν σε αβυσαλαία βάθη. Ενέργεια Αφήνεται πάντα μια οδό διαφυγής σε ένα περικυκλωμένο στρατό. Ο Σουντζου είπε Γενικά, η διοίκηση των πολλών δεν διαφέρει από τη διοίκηση των ολίγων. Είναι θέμα οργάνωσης. Και ο έλεγχος των πολλών δεν διαφέρει από τον έλεγχο των λίγων. Και αυτό είναι θέμα σχηματισμών και σημάτων. Το ότι ο στρατό θα αντέξει την επίθεση του εχθρού και δεν θα υποστεί ήττα εξασφαλίζεται με την ενεργοποίηση έμεσων και άμεσων δυνάμεων. Στρατεύματα που ρίχνονται επάνω στον εχθρό, σαν μιλόπετρε επάνω σε αυγά, είναι ένα παράδειγμα στέρεη και συμπαγού επίθεση στο κενό. Γενικά, στη μάχη χρησιμοποιείται την άμεση δύναμη για να αποσχολήσετε τον εχθρό και την έμεση για να νικήσετε. Οι τρόποι τώρα αξιοποίησης των έμεσων δυνάμεων είναι άπειροι, όπως ο ουρανός και η γη, ανεξάντλητοι όπως τα νερά των μεγάλων ποταμών, γιατί τελειώνουν και ξαναρχίζουν, κυκλικοί όπως οι κινήσεις του ήλιου και της σελήνης, πεθαίνουν και ξαναγεννιούνται, επαναλαμβανόμενοι σαν τις εποχές. Οι μουσικές νότες είναι μόνο πέντε τον αριθμό, αλλά οι μελωδίες που μπορείς να συνθέσεις με αυτές είναι τόσο πολλές που δεν σου φτάνει μια ζωή για να τις ακούσεις. Τα βασικά χρώματα είναι μόνο πέντε τον αριθμό, αλλά οι συνδυασμοί τους είναι τόσοι που δεν μπορείς να τους δεις όλους. Οι βασικές μυρωδιές είναι μόνο πέντε τον αριθμό, αλλά οι συνδυασμοί που μπορούν να γίνουν τόσο πολλοί που δεν μπορείς να τους γευτείς όλους. Στη μάχη υπάρχουν μόνο οι άμεσες και οι έμεσες δυνάμεις, αλλά οι συνδυασμοί τους είναι αμέτρητοι. Κανείς δεν μπορεί να τους συλλάβει όλους. Γιατί αυτές οι δύο δυνάμεις είναι αλληλοτροφοδοτούμενες και αξεχώριστες, σαν δύο εφαπτώμενες γραμμές. Ποιος μπορεί να πει πού τελειώνει μία και πού αρχίζει η άλλη. Όταν τα νερά του χυμάρου παρασύρουν τα βράχια, αυτό οφείλεται στην επιτάχυνσή τους. Όταν το γεράκι εφορμά στη λία του και την κάνει δύο κομμάτια, αυτό οφείλεται στον ακριβή υπολογισμό της απόστασης που το χωρίζει από την τελευταία. Έτσι, η επιταχυνόμενη κίνηση του άξιου πολεμιστή είναι σαρωτική και ο στόχο του υπολογισμένο με απόλυτη ακρίβεια. Η δύναμή του μπορεί να παρομοιαστεί με εκείνη ενό σταυρωτού τόξου, ο συγχρονισμό τους με το πάτημα της σκανδάλη. Μέσω στον οριμαχδό, η μάχη μοιάζει χαοτική, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αταξία. Τα στρατεύματα μοιάζουν να κινούνται κυκλικά, αλλά δεν μπορούν να ιτηθούν. Η φαινομενική σύγχυση είναι προϊόν τάξης. Η φαινομενική δηλία προϊόν θάρους. Η φαινομενική αδυναμία προϊόν δύναμης. Η τάξη ή η αταξία εξαρτώνται από την οργάνωση. Το θάρρος ή η δηλία από τις περιστάσεις. Η δύναμη ή η αδυναμία από τη διάταξη. Έτσι, Όσοι ξέρουν πώς να κάνουν τον εχθρό να κινηθεί, το επιτυχάνουν δημιουργώντας μια κατάσταση που θα τον αναγκάσει να αντιδράσει. Δελεάζοντάς τον με κάτι που είναι σίγουρο ότι θα θελήσει να πάρει και με δίθεν ωφέλη που θα αποκομίσει, τον περιμένουν πανέτοιμοι. Γι' αυτό, ένα ικανό διοικητή επιδιώκει να νικήσει υποφελούμενο από την κατάσταση και δεν ζητά την νίκη από τους του υποτελεί του. Επιλέγει σωστά του άντρε του και εκείνοι εκμεταλλεύονται την κατάσταση. Εκείνο που βασίζεται στην κατάσταση χρησιμοποιεί στη μάχη τους άντρε σαν κορμούς δέντρων ή πέτρες. Το χαρακτηριστικό των κορμών και των λιθαριών είναι ότι μένουν ακίνητα όταν το έδαφος είναι επίπεδο και κινούνται όταν είναι επικλινές. Αν είναι τετραγωνισμένα, κάπου σταματούν. Αν είναι στρογγυλωμένα, συνεχίζουν να κατρακυλάνε. Έτσι, η μαχητικότητα των στρατευμάτων που διοικούνται από επιδέξιο χέρι μπορεί να παρομοιαστεί με εκείνη των στρογγυλεμένων λιθαριών που κατρακυλάνε από την κορυφή του βουνού. Δυνατά και αδύνατα σημεία. Υπάρχουν κάποιοι δρόμοι που δεν πρέπει να ακολουθούνται. Κάποιοι στρατοί που δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε. Κάποιες πόλεις που δεν πρέπει να πολιορκούμε και κάποια εδάφη που δεν πρέπει να διεκδικούμε. Ο Σουντζού είπε «Γενικά, εκείνο που φτάνει πρώτο στο πεδίο της μάχης και περιμένει τον εχθρό, έχει άνεση. Εκείνο που φτάνει αργότερα και ρίχνεται αμέσως στη μάχη, είναι εξαντλημένος. Γι' αυτό και ο έμπειρος στρατηγός φροντίζει να σύρει τον εχθρό στο πεδίο της μάχης και όχι να σύρθει από αυτόν. Όποιος θέλει να οδηγήσει τον εχθρό εκουσίως στο πεδίο της μάχης, φροντίζει να του προσφέρει κάποια πλεονεκτήματα. Όποιος θέλει να τον κρατήσει μακριά, του βάζει εμπόδια. Όταν ο εχθρός είναι ξεκούραστος, φροντίστε να τον κουράσετε. Όταν είναι χορτάτος, να τον κάνετε να πεινάσει. Όταν βρίσκεται σε ανάπαυση, να τον κάνετε να κινηθεί. Κάντε την εμφάνισή σας σε μέρη που πρέπει να σπεύσει. Κινηθείτε γρήγορα, εκεί όπου δεν το περιμένει. Το ότι μπορείτε να καλύψετε απόσταση χιλίων λίγων χωρί να εξαντληθείτε, οφείλεται στο ότι προελάβνετε εκεί όπου δεν υπάρχει εχθρό. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα καταλάβετε μια θέση μόνο εάν δεν την υπερασπίζετε ο εχθρό. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα κρατήσετε τη θέση που υπερασπίζεστε μόνο εάν υπερασπίζεστε μια θέση που δεν δέχεται επίθεση από τον εχθρό. Επομένως, απέναντι σε ένα στρατό με επιθετικές ικανότητες ο εχθρός δεν ξέρει πώς να αμυνθεί. Απέναντι σε ένα στρατό με αμυντικές ικανότητες, δεν ξέρει πού να επιτεθεί. Ευέλικτος και αόρατος, ο έμπειρος πολεμιστής δεν αφήνει ίχνη. Έτσι είναι κύριος της μοίρα του εχθρού του. Προελάβει ανενόχλητος όποιος επιλέγει να χτυπήσει τον εχθρό στο αδύνατο σημείο του. Οπισθοχωρεί χωρίς να καταδιώκεται όποιος κινείται με τόση ταχύτητα που να μην τον προλαβαίνει κανεί. Όταν θέλω να δώσω μάχη, ο εχθρό μου, ακόμα κι αν προστατεύεται από ψηλά τείχη και βαθιές τάφρους, δεν έχει άλλη επιλογή από το να με πολεμήσει, γιατί φροντίζω να επιτεθώ σε θέση που πρέπει να προασπίσει. Όταν θέλω να αποφύγω τη μάχη, μπορώ να το επιτύχω, ακόμα κι αν ο εχθρό βρίσκεται πρώτο πυλών, χρησιμοποιώντα μια τακτική που θα τον ευνηδιάσει και θα τον αναγκάσει να από τα σχέδιά του. Εάν μπορώ να μαντέψω τις διαθέσεις του εχθρού και παράλληλα να κρύψω τις δικές μου, τότε μπορώ να διατηρήσω τις δικές μου δυνάμεις ενωμένε και να διασπάσω εκείνες του εχθρού. Έτσι θα μπορέσω να χρησιμοποιήσω όλη μου τη δύναμη για να χτυπήσω μέρος της δικής του. Και θα είμαι αριθμητικά ανώτερός του. Όταν είμαι σε θέση να χρησιμοποιήσω πολλούς για να χτυπήσω λίγους, στην τοποθεσία που εγώ έχω επιλέξει, είναι βέβαιο ότι ο αντίπαλος θα περιέλθει σε δινή θέση. Ο εχθρός δεν πρέπει να γνωρίζει πού σκοπεύω να επιτεθώ. Γιατί εάν δεν το γνωρίζει, θα αναγκαστεί να προετοιμαστεί για πολυμέτωπο αγώνα. Και όταν προετοιμάζεται για πολυμέτωπο αγώνα, αναγκάζεται να διασπάσει τις δυνάμεις του, με αποτέλεσμα να έχω εγώ να πολεμήσω με λιγότερους. Γιατί εάν ενισχύσει τη γραμμή με τόπου, θα εξασενήσει τα μετόπισθεν. Αν ενισχύσει τα μετόπισθεν, θα εξασενήσει τη γραμμή με αν ενισχύσει την αριστερή του πτέρυγα, θα αποδυναμώσει τη δεξιά. Αν ενισχύσει τη δεξιά, θα αποδυναμώσει την αριστερή. Και αν θελήσει να τις ενισχύσει όλες, θα είναι αδύναμος παντού. Όποιο έχει λίγους άντρε πρέπει να προετοιμάζεται ο ίδιος. Όποιο έχει πολλούς, κάνει να προετοιμάζεται ο εχθρός. Όταν κάποιος ξέρει πού και πότε θα δοθεί μια μάχη, μπορεί να συντονίσει τη μετακίνηση των στρατιωτικών του δυνάμεων ώστε ακόμα και αν χρειαστεί να βαδίσουν χίλια λί να φτάσουν ταυτόχρονα στο πεδίο τη μάχη. Εάν αντίθετα δεν γνωρίζει ούτε τον τόπο ούτε τον χρόνο διεξαγωγή τη μάχη, η αριστερή πτέρυγα μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τη δεξιά ή η δεξιά την αριστερή. Κατά τον ίδιο τρόπο, η εμπροστοφυλακή ενδέχεται να μην μπορέσει να υποστηρίξει την οπισθοφυλακή και η οπισθοφυλακή την εμπροστοφυλακή. Πολύ περισσότερο όταν τα τμήματα του στρατού απέχουν το ένα από το άλλο αρκετές δεκάδες λί ή έστω και λίγα. Θεωρώ το στρατό του Γιούε μεγάλο, αλλά σε τι ωφελεί αυτή η αριθμητική υπεροχή, αν σκεφτεί κανείς το αποτέλεσμα. Γι' αυτό λέω ότι η νίκη είναι κάτι που μπορεί να δημιουργηθεί. Γιατί κι αν ο εχθρός διαθέτει περισσότερο στρατό, εγώ μπορώ να τον εμποδίσω να πάρει μέρος στη μάχη. Γι' αυτό ανακαλύψτε τα σχέδια του εχθρού και θα ξέρετε ποια στρατηγική θα είναι επιτυχής και ποια όχι. Προκαλέστε τον ώστε να αναγκαστεί να αποκαλύψει τις κινήσεις που σχεδιάζει να κάνει. Διαγνώστε τις διαθέσεις του και εξακριβώστε έτσι το πεδίο της μάχης. Βολιδοσκοπήστε τον και μάθετε ποια είναι τα δυνατά και ποια τα δύνατα σημεία του. Πρωταρχική σημασία είναι να μην μπορεί ο εχθρό να εξακριβώσει τη διάταξη των στρατευμάτων σα έτσι ώστε ακόμα και οι καλύτεροι κατάσκοποι να μην έχουν τη δυνατότητα να διεισδύσουν στις γραμμές σας, ούτε η σοφοί να μπορούν να καταστρώσουν σχέδια εναντίον σας. Είναι βάση των σχηματισμών που καταστρώνουν τα σχέδια της νίκης, αλλά οι περισσότεροι δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Αν και όλοι μπορούν να δουν την τακτική που ακολούθησα, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήσα την νίκη. Γι' αυτό όταν έχω κερδίσει μια μάχη, δεν επαναλαμβάνω την ίδια τακτική, αλλά την προσαρμόζω στις εκάστοτε περιστάσεις. Οι τρόποι που μπορώ να το κάνω είναι αμέτρητοι. Ένα στρατός τώρα μπορεί να παρομοιαστεί με το νερό. Γιατί όπως το νερό αποφεύγει τα ψηλά και στοχεύει στα χαμηλά, έτσι και ένα στρατός αποφεύγει τη δύναμη και στοχεύει στην αδυναμία του αντιπάλου. Και όπως το νερό κυλάει σύμφωνα με τη φύση του εδάφους, έτσι και ένα στρατό νικάει, σύμφωνα με την κατάσταση του εχθρού. Και όπω το νερό δεν έχει σταθερό σχήμα, έτσι και ο πόλεμο δεν έχει σταθερέ συνθήκε. Έτσι, εκείνο που μπορεί να τροποποιεί την τακτική του σύμφωνα με την κατάσταση του εχθρού, θεωρείται εμπνευσμένο. Από τα πέντε στοιχεία, κανένα δεν υπερισχύει πάντα. Το ίδιο συμβαίνει και με τι τέσσερι εποχέ. Από τι ημέρε, άλλε είναι μεγάλε και άλλες μικρές, και η σελήνη διαρκώς αυξομοιώνεται. Ελιγμή Όποιος στερείται διορατικότητας και υποτιμά τον εχθρό, είναι βέβαιο ότι θα ιτηθεί. Ο Σούντζου είπε Κανονικά, όταν ο στρατός καλείται στα όπλα, ο στρατηγός λαμβάνει πρώτα διαταγές από τον ηγεμόνα. Ύστερα, συγκεντρώνει τα στρατεύματα και κινητοποιεί το λαό, Στη συνέχεια συγκροτεί τους μάχημους σε ένα αρμονικό σύνολο και τους βάζει να στρατοπεδεύσουν. Τίποτα δεν είναι πιο δύσκολο από την τέχνη των ελιγμών. Η δυσκολία τους έγκυται στο να μετατρέψεις την τεθλασμένη οδό σε ευθεία και το μειονέκτημα σε πλεονέκτημα. Γι' αυτό ακολούθησε ένα δρόμο ελικοειδή και παραπλάνησε τον εχθρό, δελεάζοντάς τον με κάτι. Κάνοντας έτσι, μπορείς να ξεκινήσεις μετά από εκείνον και να φτάσεις πρώτος. Όποιος είναι σε θέση να το καταλάβει αυτό, καταλαβαίνει τη στρατηγική της παρέκκλησης. Τώρα, σε κάθε λιγμό συνυπάρχουν το πλεονέκτημα και ο κίνδυνος. Αυτός που βάζει ολόκληρο το στράτευμα σε κίνηση, κυνηγώντα ένα πλεονέκτημα, δεν θα το κερδίσει. Από την άλλη πλευρά, αυτός που εγκαταλείπει το στρατόπεδο με περιορισμένα εφόδια κινδυνεύει να χάσει ό,τι άφησε πίσω του. Κατά συνέπεια, εάν διατάξει τους άντρε σου να τυλίξουν του δερμάτινου θώρακέ τους και να διανύσουν 100 λί χωρί να σταματούν ούτε μέρα ούτε νύχτα για να κερδίσουν ένα πλονέκτημα, οι διοικητέ και των τριών μεραρχιών θα πέσουν στα χέρια του εχθρού. Παράλληλα, οι πιο δυνατοί άντρε θα προηγούνται. Οι πιο κουρασμένοι θα ακολουθούν με δυσκολία και μόνο το 1 δέκατο της συνολικής δύναμης θα φτάσει τελικά στον προορισμό του. Σε αναγκαστική πορεία 50 λί θα χάσετε τον αρχηγό της πρώτης μεραρχίας και μόνο η μισή από τους άντρες θα φτάσουν στον προορισμό τους. Σε αναγκαστική πορεία 30 λί θα φτάσουν μόνο τα 2 τρίτα. Αυτό σημαίνει ότι ένας στρατός που δεν έχει μαζί του βαρύ οπλισμό, τρόφιμα κλπ εφόδια θα χαθεί. Όσοι δεν γνωρίζουν τι συνθήκε που επικρατούν στα βουνά και τα δάση, όσοι δεν ξέρουν από επικίνδυνα μονοπάτια, βάλτου και έλλη, δεν μπορούν και να ηγηθούν μια στρατιωτική πορεία. Όσοι δεν χρησιμοποιούν τοπικού οδηγού, είναι ανίκανοι να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το έδαφο. Ο πόλεμο τώρα βασίζεται στην παραπλάνηση. Κινηθείτε μόνο όταν πρόκειται να κερδίσετε κάποιο πραγματικό πλεονέκτημα και προσκαλέστε αλλαγέ στην κατάσταση, συγκεντρώνοντα και διαμοιράζοντα τα στρατεύματά σα. Στην προέλαση να είστε γρήγοροι σαν τον άνεμο, στην πορεία συμπαγή σαν το δάσο. Στην επιδρομή και τη λαϊλασία σαρωτική σαν τη φωτιά, στην ακινησία ακλόνητη σαν τα βουνά, ανεξιχνίαστη σαν τα σύννεφα, ριχτείτε πάνω στον εχθρό σαν κεραυνός. Όταν λαϊλατείτε την ύπεθρο, μοιράστε τη δυνάμεις σας. Όταν κατακτάτε έδαφος, μοιράστε τα κέρδη σας. Σταθμίστε την κατάσταση και ύστερα κινηθείτε. Όποιος γνωρίζει την τέχνη της άμεσης και έμεση προσέγγισης, θα είναι ο νικητής. Τέτοια είναι η τέχνη των ελιγμών. Το εγχειρίδιο διοίκησης του στρατού λέει «Στο πεδίο της μάχης η φωνή δεν ακούγεται. Γι' αυτό και χρησιμοποιούνται τα τύμπανα και τα γκόγκ. Αλλά ούτε τα πρόσωπα και τα πράγματα διακρίνονται καθαρά. Γι' αυτό και χρησιμοποιούνται οι σημαίες και τα λάβαρα. Τα γκόγκ τώρα και τα τύμπανα, τα λάβαρα και οι σημαίες, χρησιμοποιούνται για να εστιάσουν σε κάποιο σημείο την προσοχή των πολεμιστών. Έτσι, το στράτευμα διατηρείται συμπαγές, οι γενναίοι δεν αγωνίζονται μόνοι και οι δειλοί δεν οπισθοχωρούν. Σε νυχτερινέ μάχε χρησιμοποιείτε πολλού ζαυλού και τύμπανα. Σε μάχε που δίνονται στο φω τη ημέρα, πολλά λάβαρα και σημαίε ώστε να επηρεάζετε τα μάτια και τα αυτιά του στρατού σα. Τώρα μπορεί και ένα στρατό να χάσει το ηθικό του και ένα διοικητή το σθένο του. Νωρί το πρωί το φρόνημα είναι υψηλό, στη διάρκεια τη ημέρα χαλαρώνει και το βράδυ η σκέψη φτερουγίζει στα πάτρια εδάφη. Γι' αυτό και οι επιδέξιοι αρχηγοί αποφεύγουν τον εχθρό όταν το φρόνημά του είναι υψηλό και το επιτίθενται όταν είναι πεσμένο και οι στρατιώτε του κυριευμένοι από νοσταλγία για την πατρίδα. Αυτό σημαίνει έλεγχος του ηθικού. Εν πλήρη τάξη περιμένουν έναν άτακτο εχθρό. Εν πλήρη ηρεμία ένα θορυβόδι. Χρειάζεται δηλαδή αυτοκυριαρχία. Κοντά στο πεδίο της μάχης περιμένουν ένα εχθρό που έρχεται από μακριά. Ξεκούραστοι οι ίδιοι περιμένουν να συγκρουστούν με τον εξουθενωμένο. Καλοταϊσμένοι με τον πεινασμένο. Χρειάζεται δηλαδή έλεγχος των φυσικών παραγόντων. Δεν συμπλέκονται με τον εχθρό όταν αυτό προελάβνει με τα λάβαρα ψηλά εν πλήρη τάξη και σε εντυπωσιακού σχηματισμού. Χρειάζεται δηλαδή προσαρμογή στι εκάστοτε συνθήκες. Γι' αυτό, ένας από τους βασικού κανόνε της τέχνη του πολέμου είναι να μην συγκρουόμαστε με τον εχθρό όταν το επίπεδο εδάφους που κατέχει είναι υψηλότερο από το δικό μα ή όταν έχει τα νότα του καλυμμένα από λόφου. Όταν προσποιείτε ότι τρέπεται σε φυγή, μην τον ακολουθείτε. Μην επιτίθεστε στα επίλεκτα σώματά του. Μην τσιμπάτε τα δολώματα που σας ρίχνει. Μην παρεμβάλετε εμπόδια σε ένα στρατό που επιστρέφει στην πατρίδα του. Σε ένα περικυκλωμένο στρατό αφήνεται πάντα μια οδό διαφυγής. Μην πιέζετε υπερβολικά ένα απελπισμένο στρατό. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να χρησιμοποιείτε το στράτευμα. Οι εννέα παραλλαγές Εάν οι διαταγές σας χαρακτηρίζονται από συνέπεια και αποτελεσματικότητα, το στράτευμα θα υπακούσει. Εάν είναι ασυνεπείς και αναποτελεσματικές, το στράτευμα δεν θα υπακούσει. Ο Σουντζου είπε «Γενικά λοιπόν, όταν ο στρατηγός πάρει την εντολή από τον ηγεμόνα, συγκεντρώνει το στρατό και κινητοποιεί το λαό». Δεν πρέπει να στρατοπεδεύετε σε τοποθεσίες με χαμηλό υψόμετρο. Σε ανοιχτό έδαφος, ενισχύστε τις συμμαχίε σας. Μη μένετε για πολύ σε απομονωμένες περιοχές. Σε εγκλωβισμένο έδαφος, δείξτε ευρηματικότητα. Σε θανάσιμο έδαφος, πολεμήστε. Υπάρχουν κάποιοι δρόμοι που δεν πρέπει να ακολουθούνται. Κάποιοι στρατοί που δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε. Κάποιες πόλεις που δεν πρέπει να πολιορκούμε. Και κάποια εδάφη που δεν πρέπει να διεκδικούμε. Ακόμη υπάρχουν περιπτώσεις που οι διαταγές του ηγεμόνα δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Ένα στρατηγό που γνωρίζει καλά τα πελεονεκτήματα κάθε μια από τι εννιά διαφορετικέ τακτικέ που μπορεί να ακολουθήσει, ξέρει πώ να χρησιμοποιήσει τα στρατεύματά του. Ένα στρατηγό που δεν καταλαβαίνει τα πλεονεκτήματα που προσφέρει κάθε μορφή εδάφου, δεν θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει το έδαφο προ όφελό του, ακόμα κι αν είναι εξοικειωμένο με αυτό. Στον τομέα των στρατιωτικών επιχειρήσεων, όποιο δεν καταλαβαίνει τι τακτικέ που αντιστοιχούν στι εννιά διαφορετικέ καταστάσει, δεν θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει τα στρατεύματά του αποτελεσματικά, ακόμη κι αν κατανοεί τα πέντε πλεονεκτήματα. Και για το λόγο αυτό, ο σοφός στρατηγός οφείλει να σταθμίσει προσεκτικά τόσο τους ευνοϊκούς, όσο και τους δυσμενείς παράγοντες. Λαμβάνοντα υπόψη τους ευνοϊκούς παράγοντες, κάνει το σχέδιό του εφικτό. Μελετώντας τους δυσμενείς, βρίσκει τρόπο για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. Όποιο θέλει να εκφοβήσει τους γείτονέ του, το κάνει προκαλώντας τους ζημιές. Τους εξαντλεί κρατώντα του διαρκώ αποσχολημένου και του δελεάζει με φαινομενικά ωφέλη. Αποτελεί αξίωμα του πολέμου το να μην υποθέτει κανεί ότι ο εχθρό δεν θα έρθει, αλλά μάλλον να βασίζεται στην ετοιμότητά του να το συναντήσει. Να μην εικάζει ότι ο εχθρό δεν θα το επιτεθεί, αλλά μάλλον να κάνει τον εαυτό του αίτητο. Υπάρχουν πέντε ιδιότητες που είναι επικίνδυνες όταν χαρακτηρίζουν ένα στρατηγό. Εάν είναι ρυψοκίνδυνος μπορεί να σκοτωθεί. Εάν είναι δηλός μπορεί να εχμαλωτιστεί. Εάν είναι ευερέθιστος μπορεί να γελιοποιηθεί. Εάν έχει υπερβολικά ανεπτυγμένο το αίσθημα της τιμής μπορεί εύκολα να συκοφαντηθεί. Αν είναι συμπονετικός μπορεί εύκολα να ευνηδιαστεί. Αυτά τα πέντε έμφυτα χαρακτηριστικά είναι για ένα στρατηγό ελαττώματα σοβαρά που σε περίοδο πολεμικών επιχειρήσεων μετατρέπονται σε καταστροφικά. Η πανολεθρία του στρατού και ο θάνατος του στρατηγού είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα τέτοιων αδυναμιών. Γι' αυτό και θα πρέπει να μελετώνται σε βάθος. Πορείες Όταν το στράτευμα είναι ισχυρό και η αξιωματική αδύναμη, το αποτέλεσμα είναι η απίθεια. Ο Σουντζού είπε «Γενικά, όταν παίρνετε θέση για να αντιμετωπίσετε τον εχθρό, έχοντας διασχίσει βουνά, μείνετε κοντά στις παιδιάδες. Στρατοπεδεύστε σε τοποθεσίες με υψόμετρο, με μέτωπο προς την ανατολή. Όταν δίνετε μάχη σε βουνό, φροντίστε να έχετε μπροστά σας κατηφόρα. Μην εξαπολύετε επίθεση στον ανήφορο. Όταν διασχίσετε ένα ποτάμι, μην μείνετε δίπλα του. Μετακινηθείτε σε απόσταση από αυτό. Όταν ένας εχθρός που προελάβνει διασχίζει το ποτάμι, μη σπέβδετε να το συναντήσετε στην άκρη του νερού. Αφήστε τη μισή του δύναμη να το διασχίσει και ύστερα επιτεθείτε. Εάν θέλετε να δώσετε μάχη, μην αντιμετωπίζετε τον εχθρό σας κοντά στο νερό. Πάρτε θέση σε ύψωμα, αντίκρι στον ήλιο. Μην κινείστε αντίθετα προς τη φορά του ρεύματος. Αυτά αφορούν παραποτάμιες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Διασχίζετε τους αλμυρούς βάλτους όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Μην καθυστερείτε σε αυτούς. Εάν βρεθείτε αντιμέτωποι με τον εχθρό στη μέση ενός τέτοιου βάλτου, φροντίστε να πάρετε θέση κοντά σε γρασίδι και να έχετε στα νότα σας νερό και δέντρα. Αυτά όσον αφορά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε αλμυρούς βάλτους. Σε επίπεδο έδαφος, λάβετε θέση που να διευκολύνει τη δράση σας. Με υψώματα πίσω και δεξιά σας, με το πεδίο της μάχης εμπρός σας και η μετανότασας ασφαλή. Αυτές είναι οι θέσεις που θα πρέπει να λαμβάνονται σε επίπεδα εδάφη. Γενικά, οι θέσεις αυτές είναι πλεονεκτικές για στρατοπέδευση στις τέσσερις περιπτώσεις που προαναφέραμε. Χρησιμοποιώντας τις, ο κίτρινος αυτοκράτορας νίκησε τέσσερις ηγεμόνες. Ένα στράτευμα προτιμά το υψηλότερο σημείο από το χαμηλότερο εκτιμά το φως του ήλιου και αντιπαθεί τη σκιά. Έτσι εκμεταλλεύεται τα φυσικά πλεονεκτήματα του εδάφους, φροντίζοντας παράλληλα την υγεία του. Ένα στρατός που δεν υποφέρει από χίλιε αρρώστιε λέγεται πως έχει εξασφαλισμένη την νίκη. Όταν βρίσκεστε κοντά σε λόφους, πρόποδες βουνών, τάφρους ή αναχώματα, παρατάξτε τι δυνάμεις σας στη φωτεινή πλευρά και χρησιμοποιήστε τα για να προστατεύσετε τα νότα και τη δεξιά σας πλευρά. Όλες οι παραπάνω μέθοδοι εξασφαλίζουν σοβαρά πλεονεκτήματα και σας επιτρέπουν να υποφεληθείτε από τις ιδιομορφίες του εδάφους. Όταν συναντάτε απότομους χυμάρους, ουράνια πηγάδια, ουράνιες φυλακές, ουράνια δίχτυα, ουράνιες παγίδες και ουράνιες ροχμές, πρέπει να απομακρύνεστε το ταχύτερο μην τα πλησιάζετε. Ενώ όμω εσείς παραμένετε σε απόσταση, φροντίστε να οδηγήσετε τον εχθρό σας προς τα εκεί Και έχοντας μέτωπο προς αυτά, αναγκάστε εκείνον να τα έχει στα νότα του. Όταν στα άκρα του σχηματισμού σας υπάρχουν επικίνδυνα μονοπάτια, λίμνες όπου φυτρώνουν καλαμιές και βούρλα και υδρόβια φυτά ή βουνά με δάση και πυκνή χαμηλή βλάστηση, Πρέπει να τα ερευνάτε προσεκτικά γιατί σε τέτοια μέρη στείνονται συνήθω οι ενέδρε και κρύβονται οι κατάσκοποι. Όταν ο εχθρό είναι κοντά αλλά καιροφυλακτή, αυτό σημαίνει ότι βασίζεται στην πλειονεκτική του θέση. Όταν σα προκαλεί από μακριά, αυτό σημαίνει ότι θέλει να σα αναγκάσει να κινηθείτε προ το μέρο του για να μην χάσει το αδιαφυσβήτητο πλειονέκτημα που του προσφέρει το εύκολο έδαφο. Όταν τα δέντρα δείχνουν να κινούνται, ο εχθρός προελάβνει. Όταν έχουν τοποθετηθεί εμπόδια σε χαμηλή δασική βλάστηση, ο εχθρός προσπαθεί να σας παραπλανήσει. Πουλιά που πετάνε ψηλά είναι σημάδι πως ο εχθρός ενεδρεύει. Άγρια θηρία που πετάγονται τρομαγμένα και τρέπονται σε φυγή είναι σημάδι πως ο εχθρός προσπαθεί να σας ευνηδιάσει. Στήλη σκόνης που ανεβαίνει ψηλά είναι σημάδι ότι πλησιάζουν τέθρυπα. Σκόνη που μένει να εωρείται χαμηλά και σε μεγάλη έκταση, είναι σημάδι ότι πλησιάζει το πεζικό. Όταν η σκόνη εμφανίζεται σε διαφορετικά σημεία, ο εχθρός μαζεύει καυσόξυλα. Όταν εμφανίζονται πολυάριθμες μικρές πατημασιές που μοιάζουν να έρχονται και να φεύγουν, ο εχθρός στρατοπεδεύει. Όταν οι απεσταλμένοι του εχθρού μιλούν με δουλοπρέπεια, αλλά εκείνο συνεχίζει τις προετοιμασίες του, θα προελάσει. Όταν η γνώση του είναι απατηλή, αλλά ο εχθρός προελάβει με τρόπο κραυγαλαίο, θα οπισθοχωρήσει. Όταν οι απεσταλμένοι του μιλούν με ύφος απολογητικό, ο εχθρός επιδιώκει την αναστολή των εχθροπαρξιών. Όταν, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση, ο εχθρός ζητάει ανακοχή, συνομωτή. Όταν τα ελαφρά άρματα βγαίνουν πρώτα και παίρνουν θέση στα πλευρά του στρατιωτικού σώματος, ο εχθρός ετοιμάζεται για μάχη. Όταν τα στρατεύματά του κινούνται με ταχύτητα και παρατάσει τα άρματα μάχης του, περιμένει ενισχύσει. Όταν η μισή του δύναμη προελάβνει και η άλλη μισή οπισθοχωρεί, επιχειρεί να σας παγιδεύσει. Όταν οι στρατιώτες του ακουμπούν στα όπλα τους, είναι πεινασμένοι. Όταν οι υπεύθυνοι για την άντληση νερού το πίνουν πριν το μεταφέρουν στο στρατόπεδο, τα στρατεύματά του υποφέρουν από δίψα. Όταν ο εχθρός βλέπει ένα πλεονέκτημα και δεν σπέβδει να υποφεληθεί από αυτό, είναι κουρασμένος. Όταν τα πουλιά συγκεντρώνονται πάνω από τα σημεία όπου έχουν στρατοπεδεύσει, τα στρατόπεδα είναι άδεια. Όταν τη νύχτα παρατηρείται στο στρατόπεδο οχλαγωγία, αυτό σημαίνει ότι ο εχθρός είναι τρομοκρατημένος. Όταν το στράτευμα είναι εναταξία, ο στρατηγός δεν διαθετεί κύρος. Όταν οι σημαίες και τα λάβαρά του κινούνται συνεχώς, ο εχθρός βρίσκεται σε αταξία. Εάν η αξιωματική είναι ευέξαπτη, αυτό σημαίνει ότι είναι εξαντλημένη όταν ο εχθρό ταΐζει τα λογά του σιτάρι και σφάζει τα βόδια του για να τραφεί, και όταν οι στρατιώτε δεν κρεμούν τι καραβάνε του πάνω από τη φωτιά, ούτε επιστρέφουν στι σκηνέ του, ο εχθρό είναι απελπισμένο. Όταν οι στρατιώτε σχηματίζουν συνεχώ πηγαδάκια και συζητούν ψιθυριστά μεταξύ του, ο στρατηγό έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στρατεύματο. Οι πολύ συχνέ ανταμοιβέ σημαίνουν ότι η ικανότητα του στρατηγού να εμπνέει εξαντλήθηκε. Οι πολύ συχνέ τιμωρίε σημαίνουν ότι βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Όταν οι αξιωματικοί μεταχειρίζονται του άντρε αρχικά με τρόπο επιθετικό και στη συνέχεια δείχνουν να του φοβούνται, αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση αγγίζει τα όρια της απειθαρχία. Όταν το ηθικό των εχθρικών στρατευμάτων είναι υψηλό και μολονότι βρίσκεστε αντιμέτωποι ο εχθρό αποφεύγει για μεγάλο διάστημα να δώσει μάχη ή να αποσύρει τι δυνάμει του, εξετάστε με μεγάλη προσοχή την κατάσταση. Στον πόλεμο, μόνο οι αριθμοί δεν εξασφαλίζουν κανένα πλεονέκτημα. Μην προελάβνετε ποτέ βασιζόμενοι αποκλειστικά στη στρατιωτική σα δύναμη. Αρκεί να εκτιμήσετε σωστά την κατάσταση του εχθρού και να συγκεντρώσετε τι δυνάμει σα για να τον νικήσετε. Δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο από αυτό. Όποιο θερείται διορατικότητα και υποτιμά τον εχθρό, είναι βέβαιο ότι θα ιτηθεί. Εάν οι στρατιώτε τιμωρηθούν πριν εξασφαλιστεί η πίστη και η αφοσίωσή του, θα είναι ανυπάκουοι. Και όταν δεν είναι υπάκουοι, είναι δύσκολο να του χρησιμοποιήσετε. Εάν είναι αφοσιωμένοι, αλλά δεν του επιβάλλονται οι απαραίτητε πειθαρχικέ ποινέ, επίση δεν μπορείτε να του χρησιμοποιήσετε. Διοικήστε τους πολιτισμένα. Διαποτίστε τους όλους με τον ίδιο πολεμικό ζήλο. Και η νίκη σας θα είναι σίγουρη. Εάν οι διαταγές σας χαρακτηρίζονται από συνέπεια και αποτελεσματικότητα, το στράτευμα θα υπακούει. Εάν είναι ασυνεπείς και αναποτελεσματικές, το στράτευμα δεν θα υπακούει. Όταν ένας στρατηγός δείχνει εμπιστοσύνη στους άντρες του και παράλληλα επιμένει να εκτελούνται οι του, το όφελος θα είναι αμοιβαίο. Έδαφος Αποτελεί χρέος του στρατηγού να είναι ήρεμος και ανεξιχνίαστος, αμερόληπτος και αυτοπιθαρχημένος. Ο Σούντζου είπε Το έδαφος μπορούμε να το κατατάξουμε, ανάλογα με τη φύση του, στις ακόλουθες κατηγορίες. 1. Έδαφος προσπελάσιμο 2. Έδαφος παγίδα 3. Έδαφος αμφίβολο 4. Έδαφος με στενές διαβάσεις 5. Έδαφος απόκριμνο 6. Έδαφος απομακρυσμένο Έδαφος που τόσο εμείς όσο και ο εχθρός μπορούμε να διασχίσουμε με ευκολία ονομάζεται προσπελάσιμο. Σε τέτοιο έδαφος, αυτός που θα καταλάβει πρώτος θέσεις ψηλές και προσιλιακές που θα κάνουν εύκολο τον ανεφοδιασμό του, θα έχει το πλεονέκτημα στη μάχη. Έδαφο στο οποίο μπορεί εύκολα να εγκαταλείψει, αλλά στο οποίο είναι δύσκολο να επιστρέψει, αποτελεί παγίδα. Η φύση του εδάφου αυτού είναι τέτοια που, εάν ο εχθρό είναι ανέτοιμο και εσεί εφορμήσετε, μπορείτε να τον νικήσετε. Εάν όμω ο εχθρό είναι πανέτοιμο και εσεί συγκρουστείτε μαζί του, χωρί να καταφέρετε να τον νικήσετε, είναι πολύ δύσκολο να επανέλθετε. Μια τέτοια κατάσταση είναι ασύμφορη. Έδαφος που έχει μειονεκτήματα τόσο για τον εχθρό όσο και για σας είναι έδαφος αμφίβολο. Η φύση του εδάφους αυτού είναι τέτοια που όσο κι αν ο εχθρός προσπαθεί να με δελεάσει δεν εφορμό, αλλά φροντίζω να τον δελεάσω με τη σειρά μου οπισθοχωρώντας. Και όταν καταφέρω να βγάλω έξω τη μισή από τη δύναμή του επιτίθεμαι από πλεονεκτική θέση. Εάν καταλάβω πρώτο έδαφο με στενέ διαβάσει, πρέπει να μπλοκάρω τα περάσματα και να περιμένω τον εχθρό. Εάν καταλάβει εκείνο πρώτο ένα τέτοιο έδαφο και κλείσει τα περάσματα, δεν πρέπει να τον ακολουθήσω, εκτός κι αν δεν τα κλείσει εντελώ. Σε απόκριμνο έδαφο, πρέπει να πάρω θέση σε προσιλιακό ύψομα και να περιμένω τον εχθρό. Εάν προλάβει να καταλάβει εκείνο τη θέση, τον δελεάζω υποχωρώντα. Δεν τον ακολουθώ. Όταν βρίσκομαι σε απόσταση από ένα εχθρό με ίση δύναμη, είναι δύσκολο να προκαλέσω μάχη και ασύμφορο να τον αντιμετωπίσω στη θέση που εκείνο έχει επιλέξει. Αυτέ είναι οι αρχέ που σχετίζονται με του έξι διαφορετικού τύπου εδάφου. Αποτελεί ύψιστη ευθύνη του στρατηγού να ευαθύνει σε αυτέ, με τη μεγίστη προσοχή. Τώρα, όταν ένα στρατό τρέπεται σε φυγή, όταν είναι απειθάρχητο, αποτελματωμένο Αποκαρδιωμένος ή σε πλήρη αποδιοργάνωση, το λάθος είναι του στρατηγού. Καμιά από τις παραπάνω συμφορές δεν μπορεί να αποδοθεί σε φυσικά αίτια. Κάτω από ίδιες κατά τα άλλα συνθήκες, όταν μια δύναμη συγκρούεται με μια άλλη δεκαπλάσια σε μέγεθος, το αποτέλεσμα είναι να τραπεί η πρώτη σε φυγή. Όταν το στράτευμα είναι ισχυρό και αξιωματική αδύναμη, το αποτέλεσμα είναι η απίθια όταν οι αξιωματικοί είναι γενναίοι και οι στρατιώτες σαν αποτελεσματικοί, το αποτέλεσμα είναι η αποτελμάτωση. Όταν οι ανώτεροι αξιωματικοί είναι θυμωμένοι και απίθαρχοι και αντικρίζοντα τον εχθρό ρίχνονται στη μάχη χωρίς να υπολογίζουν τη σκοπιμότητα ή μη της αναμέτρησης και χωρίς να περιμένουν τη διαταγή του διοικητή τους, ο στρατός είναι υποκατάρρευση. Όταν ο στρατηγός δεν διαθέτει αρκετό ψυχικό σθένος και αυστηρότητα όταν οι εντολέ και οι οδηγίε του δεν είναι φωτισμένε, όταν δεν καθοδηγεί του αξιωματικού και του άντρε του με συνέπεια και όταν του σχηματισμού του διακρίνει προχειρότητα, τότε ο στρατό βρίσκεται σε πλήρη αποδιοργάνωση. Όταν ένα διοικητή ανίκανο να εκτιμήσει τον εχθρό, αντιπαρατάσσει σε μια μεγάλη δύναμη μια μικρή, ή ζητά από ένα αδύνατο στρατό να χτυπήσει ένα δυνατό, ή δεν καταφέρνει να επιλέξει του άριστου, για να σχηματίσει την εμπροστοφυλακή του, το αποτέλεσμα είναι άτακτη υποχώρηση. Όταν επικρατεί κάποια από τις παραπάνω συνθήκες, ο στρατός οδεύει προς την ήττα. Αποτελεί ύψιστη ευθύνη του στρατηγού να τις εξετάσει προσεκτικά. Η μορφολογία του εδάφους παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στη μάχη. Γι' αυτό και η ικανότητα εκτίμησης της κατάστασης του εχθρού ο υπολογισμό των αποστάσεων και του βαθμού δυσκολία του εδάφου καθώ και ο έλεγχο τη νίκη αποτελούν πραγματικέ αρετές για ένα στρατηγό. Όποιο έχει πλήρη γνώση αυτών των συντελεστών είναι βέβαιο ότι θα νικήσει. Όποιο δεν έχει, είναι βέβαιο ότι θα ιτηθεί. Εάν η κατάσταση προδιαγράφει νίκη, αλλά ο έχει διατάξει να μην δοθεί μάχη, ο στρατηγός έχει δικαίωμα να αποφασίσει να πολεμήσει. Εάν η κατάσταση είναι τέτοια που δεν προδιαγράφει νίκη, αλλά ο ηγεμόνας έχει διατάξει να δοθεί μάχη, ο στρατηγός δεν είναι υποχρεωμένος να υπακούσει. Έτσι, ο στρατηγός που προελάβνοντας δεν επιζητεί την προσωπική δόξα και ο πιστοχωρώντας δεν ενδιαφέρεται να αποφύγει την τιμωρία και που μοναδικός του στόχος είναι να προστατεύσει το λαό και να προωθήσει τα συμφέροντα του ηγεμόνα, είναι το πολύτιμο πετράδι μιας πολιτείας. Επειδή ένας τέτοιος στρατηγός αντιμετωπίζει τους άντρε του σαν τα παιδιά του, θα τον ακολουθήσουν ακόμα και στα πιο δύσβατα και επικίνδυνα μέρη. Γιατί τους μεταχειρίζεται σαν αγαπημένους του γιου και είναι και εκείνοι έτοιμοι να πεθάνουν για χάρη του. Εάν ένας στρατηγός ικανοποιεί τις επιθυμίες των αντρών του, αλλά είναι ανίκανος να τους χρησιμοποιήσει, εάν τους αγαπά, αλλά δεν μπορεί να τους επιβληθεί, εάν το στράτευμα είναι σε αταξία και δεν καταφέρνει να το ελέγξει, τότε οι στρατιώτες του μπορούν να συγκριθούν με κακομαθημένα παιδιά και είναι άχρηστοι. Εάν ξέρω ότι οι άντρε μου είναι ικανοί να χτυπήσουν τον εχθρό, αλλά δεν ξέρω ότι ο εχθρό είναι απρόσβλητο, δεν έχω παρά τι μισέ πιθανότητε να νικήσω. Εάν ξέρω ότι ο εχθρό είναι ευπρόσβλητο, αλλά δεν ξέρω ότι τα στρατεύματά μου δεν είναι σε θέση να επιτεθούν, δεν έχω παρά τι μισέ πιθανότητε να νικήσω. Εάν ξέρω ότι μπορώ να επιτεθώ στον εχθρό και ότι τα στρατεύματά μου είναι σε θέση να το κάνουν, αλλά δεν αντιλαμβάνομαι ότι λόγω της φύσης του εδάφους δεν πρέπει να επιτεθώ, δεν έχω παρά τις μισές πιθανότητες να νικήσω. Γι' αυτό οι έμπειροι στον πόλεμο κινούνται χωρίς να κάνουν λάθη και όταν ενεργούν έχουν στη διάθεσή τους απεριόριστου πόρους. Και γι' αυτό λέω όταν γνωρίζεις τον εχθρό και γνωρίζεις τον εαυτό σου, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι θα νικήσεις. Όταν επίσης γνωρίζεις το έδαφος και γνωρίζεις τις καιρικέ συνθήκες, τότε η νίκη σου θα είναι ολοκληρωτική. Οι εννέα διαφορετικές μορφές εδάφους Η μακρόπνοη στόχη είναι αρμοδιότητα των φωτισμένων ηγεμών και η επίτευξή τους αρμοδιότητα των φωτισμένων στρατηγών. Ο Σουντζού είπε «Σε σχέση με τη χρήση στρατευμάτων, το έδαφος μπορεί να ενταχθεί στις ακόλουθες κατηγορίες». 1. Διασπαστικό 2. Παραμεθόριο 3. Διφορούμενο 4. Ανοιχτό 5. Εποφθαλμιούμενο 6. Σοβαρό 7. Δύσκολο 8 εγκλωβισμένο, 9 θανάσιμο. Όταν ένας φεουδάρχης δίνει μάχη στο έδαφος του, βρίσκεται σε διασπαστικό έδαφος. Όταν διεισδύει λίγο στο εχθρικό έδαφος, τότε πρόκειται για παραμεθόριο έδαφος. Έδαφος που προσφέρει ίσα πλεονεκτήματα και στους δύο αντιπάλους, είναι διφορούμενο έδαφος έδαφος που προσφέρει τις ίδιες δυνατότητες προσπέλασης και στους δύο αντιπάλους είναι έδαφος ανοιχτό. Όταν μια πολιτεία περιβάλλεται από τρεις άλλες πολιτείες, το έδαφος της είναι εποφθαλμιούμενο. Εκείνος που πρώτος αποκτήσει τον έλεγχο θα κερδίσει την υποστήριξη όλων όσων σκεπάζει ο ουρανός. Όταν ο στρατός έχει διεισδύσει βαθιά στο εχθρικό έδαφος, αφήνοντας πίσω του εχθρικές πόλεις και χωριά, τότε πρόκειται για σοβαρό έδαφος. Όταν ο στρατός κινείται σε δύσβατη περιοχή με βουνά, δάση, φαράγγια, στενά μονοπάτια και βάλτους, τότε πρόκειται για δύσκολο έδαφος. Έδαφος στο οποίο η πρόσβαση είναι δύσκολη και η έξοδος επικίνδυνη και που μια μικρή στρατιωτική δύναμη μπορεί να σφυροκοπήσει μια μεγαλύτερη, είναι έδαφος εγκλωβισμένο. Έδαφος στο οποίο το στράτευμα έχει πιθανότητα να επιζήσει μόνο εάν πολεμήσει με όλη τη δύναμη της απελπισίας είναι έδαφος θανάσιμο. Ως εκ τούτου μη δίνετε μάχη σε διασπαστικό έδαφος. Μη σταματάτε σε παραμεθόριες περιοχές. Μην επιτίθεστε σε εχθρό που κατέχει διφορούμενο έδαφος. Σε ανοιχτό έδαφος διατηρήστε τη συνοχή των σχηματισμών σας. Σε εποφθαλμιούμενο έδαφος συμμαχίστε με τις γειτονικές πολιτείες. Σε σοβαρό έδαφος, επιδοθείτε στη λαιλασία. Σε δύσκολο έδαφος, πιέστε όσο μπορείτε τον εχθρό. Σε εγκλωβισμένο έδαφος, καταφύγετε σε στρατηγήματα. Σε θανάσιμο έδαφος, πολεμήστε. Σε διασπαστικό έδαφος, θα φρόντιζα να ενισχύσω την ομοψυχία και την αποφασιστικότητα του στρατού. Σε παραμεθόριο έδαφος θα κρατούσα τις δυνάμεις μου. Σε περίπτωση διφορούμενο εδάφους θα επέσπευδα την προέλαση και θα έφτανα εκεί πριν από τον εχθρό. Σε ανοιχτό έδαφος θα έδινα ιδιαίτερη προσοχή στην άμυνά μου. Σε εποφθαλμιούμενο έδαφος θα ενίσχυα τις συμμαχίες μου. Σε σοβαρό έδαφος θα εξασφάλιζα το συνεχή και απρόσκοπτο ανεφοδιασμό μου. Σε δύσκολο έδαφο θα συνέχισα την πορεία, υπερπηδώντα τα εμπόδια. Σε εγκλωβισμένο έδαφο θα έκλεινα τα σημεία εισόδου και εξόδου. Σε θανάσιμο έδαφο θα έκανα σαφέ ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Γιατί είναι στη φύση των στρατιωτών να αντιστέκονται όταν αισθάνονται περικυκλωμένοι, να αγωνίζονται μέχρι θανάτου όταν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση και να ακολουθούν κατά γράμμα τι διαταγέ όταν είναι απελπισμένοι. Η τακτική που είναι κατάλληλη για κάθε τύπο εδάφους, τα απλονεκτήματα της ανάπτυξης ή συρρήκνωσης του μετόπου και οι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη φύση είναι θέματα που ο στρατηγός θα πρέπει να εξετάζει με τη μεγαλύτερη προσοχή. Τα παλιά χρόνια, άξιοι στρατιωτικοί ηγέτες εθεωρούνται εκείνοι που δεν επέτρεπαν στον εχθρικό στρατό να παραμείνει ενωμένο που έκαναν αδύνατη τη συνεργασία των δυνάμεων που το συγκροτούσαν, που έσπερναν ζυζάνια στο στρατόπεδο του αντιπάλου, ώστε οι πιο ικανοί να μην βοηθούν τους πιο αδύναμους και οι ανώτεροι και κατώτεροι να μην υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον. Όταν οι δυνάμεις του εχθρού ήταν διασκορπισμένες, τον εμπόδιζαν να ανασυνταχτεί. Όταν ήταν συγκεντρωμένες, φρόντιζαν να προκαλέσουν χάος συντάσσονταν και κινούνταν όταν αυτό τους παρήχε κάποιο πλεονέκτημα. Όταν δεν τους παρήχε, σταματούσαν. Εάν κάποιος με ρωτήσει πώς να χειριστώ ένα καλά οργανωμένο εχθρικό στρατό που ετοιμάζεται να μου επιτεθεί, θα απαντήσω. Πάρε του κάτι που ιδιαίτερα αγαπά και θα υποκύψει στις επιθυμίες σου. Πεμπτουσία του πολέμου είναι η ταχύτητα Εποφεληθείτε από τον απαράσκευο εχθρό. Ακολουθήστε απρόβλεπτες διαδρομές και χτυπήστε τον εκεί που δεν έχει πάρει προφυλάξεις. Ο κανόνας λέει πως σε περίπτωση εισβολής, εφόσον έχετε διεισδύσει βαθιά στο εχθρικό έδαφος, ο στρατός σας θα παραμείνει ενωμένο και ο αμυνόμενος αντίπαλος δεν θα καταφέρει να σας νικήσει. Λαϊλατίστε την εύφορη γη ώστε να εξασφαλίσετε τις απαραίτητες προμήθειες για το στρατό σας. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στη διατροφή των αντρών σας. Μην τους κουράζετε άσκοπα. Καλλιεργήστε την ομοψυχία και συντηρήστε τη δύναμή τους. Παραμείνετε ανεξιχνίαστος ως προς τις επόμενες κινήσεις σας. Ρίξτε το στράτευμα σε μια κατάσταση χωρίς διέξοδο. Ακόμα κι αν έρθει αντιμέτωπο με το θάνατο δεν θα τραπεί σε φυγή. Γιατί όταν είναι προετοιμασμένο να πεθάνει, υπάρχει κάτι που να μην μπορεί να πετύχει. Τότε, αξιωματικοί και οπλίτες κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνο δυνατό. Στερημένοι από κάθε ελπίδα, δεν φοβούνται τίποτα. Μην έχοντας καμία διέξοδο, στέκουν ακλόνητοι. Βαθιά στην εχθρική γη, αισθάνονται την ανάγκη να παραμείνουν ενωμένοι. Και καθώς δεν υπάρχει άλλη λύση, δεν θα διστάσουν να συγκρουστούν με τον εχθρό σε μια μάχη σώμα με σώμα. Έτσι, παρόμοια στρατεύματα δεν χρειάζονται υποδείξει για να είναι σε επαγρύπνηση. Θα στηρίξουν τον στρατηγό του χωρί εκείνο να το απαιτήσει. Θα του προσφέρουν την αφοσίωσή του χωρί εκείνο να τη διεκδικήσει. Θα του δώσουν την εμπιστοσύνη του χωρί εκείνο να του τη ζητήσει. Οι αξιωματικοί μου δεν έχουν πλεόνασμα πλούτου αλλά όχι επειδή περιφρονούν τα υλικά αγαθά. Δεν περιμένουν να ζήσουν πολλά χρόνια, όχι όμως επειδή δεν τους αρέσει η μακροβιότητα. Την ημέρα που ο στρατός διατάσσεται να προελάσει, τα δάκρυα μου σκεύουν τα πέτα των καθισμένων και κατρακυλούν στα μάγουλα των μισογερμένων. Ρίξτε τους όμως σε μια κατάσταση από την οποία δεν μπορούν να ξεφύγουν και θα δείξουν τη θρηλυκή γενναιότητα των Τσουάν Τσου και του Τσάου Κουέι. Τώρα, τα στρατεύματα των ικανών στρατηγών ελίσσονται όπως τα φίδια του Φουνού Τσάνκ. Όταν τα χτυπάς στο κεφάλι, σου επιτίθενται με την ουρά. Όταν τα χτυπάς στην ουρά, σου επιτίθενται με το κεφάλι. Και όταν τα χτυπάς στο κέντρο, σου επιτίθενται και με το κεφάλι και με την ουρά. Εάν κάποιος με ρωτήσει είναι δυνατόν να έχει ένα στράτευμα μια τέτοια ακαριαία αντίδραση? Θα απαντήσω «Είναι». Γιατί μόλον ό,τι οι άντρες του Βου και του Ιουέ αλληλομισούνται, εάν βρεθούν μαζί σε ένα πλοίο που θα λασσοδέρνεται, θα συνεργαστούν, όπως το δεξί χέρι με το αριστερό. Είναι λάθος να βασίζεται κανείς στα πεδικλωμένα άλογα ή τους θαμμένους τροχούς αρμάτων. Η καλλιέργεια της πολεμικής αρετής αποτελεί καθήκον και υποχρέωση της ηγεσίας του στρατεύματος. Και είναι με την κατάλληλη χρήση του εδάφους που όλες οι θα αποδώσουν το μέγιστο, παρά τις όποιες αδυναμίες εμφανίζουν κάποιες από αυτές. Είναι δουλειά του στρατηγού να είναι ήρεμος και ανεξιχνίαστος, αμερόληπτος και αυτοπιθαρχημένος. Θα πρέπει να έχει την ικανότητα να κρατά τα όποια σχέδιά του για τον εαυτό του και να μην τα αποκαλύπτει στους αξιωματικούς και τους άντρες του. Να απαγορεύει τις δυσιδαιμονίες και έτσι να παλάσει το στράτευμα από αμφιβολίες. Με τον τρόπο αυτό, μέχρι τη στιγμή του θανάτου, δεν θα υπάρξει σύγχυση και αναστάτωση. Ο στρατηγός θα πρέπει, επίσης, να αλλάζει τις μεθόδους του και να τροποποιεί τα σχέδιά του, ώστε οι άλλοι να μην καταλαβαίνουν τι κάνει να στρατοπεδεύει σε διάφορα σημεία και να ακολουθεί πλάγιους δρόμους, ώστε ο εχθρός να μην μπορεί να μαντέψει τις προθέσεις του. Επίσης, δουλειά του στρατηγού είναι να συγκεντρώσει το στράτευμα και να το αναγκάσει να πολεμήσει κάτω από συνθήκες δραματικές. Οδηγεί τους άντρες του βαθιά μέσα στο εχθρικό έδαφος και εκεί θέτει σε εφαρμογή το σχέδιό του. Καίει τα πλοία του και καταστρέφει τα μαγειρικά του σκεύη. Προτρέπει το στράτευμα όπως ο βοσκός τα πρόβατα, οδηγώντας το πότε προς τη μία και πότε προς την άλλη κατεύθυνση. Και κανένας δεν ξέρει ποιος είναι ο τελικός του στόχος. Ορίζει μέρος συνάντησης και όταν τα στρατεύματα συγκεντρωθούν, τα αποκόβει από κάθε οδό διαφυγής, ακριβώς σαν να τους παίρνει τη σκάλα κάτω από τα πόδια. Όποιος αγνοεί τα σχέδια των γειτονικών κρατηδίων δεν μπορεί να συνάψει έγκαιρα συμμαχίε. Όποιος αγνοεί τη μορφολογία του εδάφους δεν μπορεί να ηγηθεί της προέλασης ενός στρατού. Όποιος δεν ξέρει να κάνει χρήση ντόπιων οδηγών δεν μπορεί να υποφεληθεί από τα πλεονεκτήματα του εδάφους. Ένα στρατηγό που δεν γνωρίζει τα παραπάνω θέματα δεν είναι κατάλληλο για να ηγηθεί του στρατού ενός ηγεμόνα βασιλιά. Τώρα, όταν ένας ηγεμόνας επιτίθεται σε ένα ισχυρό κρατήδιο, φροντίζει να κάνει αδύνατη τη συγκέντρωση δυνάμεων. Εκφοβίζει τον εχθρό και δεν αφήνει τους συμμάχους του να συνταχθούν με το μέρος του. Επιπλέον, δεν επιδιώκει να συμμαχίσει με οποιονδήποτε ούτε να ενισχύσει τη δύναμη άλλων κρατών. Καταστρώνει τα δικά του μυστικά σχέδια και καλλιεργεί το φόβο των αντιπάλων του. Έτσι, καταφέρει να κυριεύσει τις πόλεις τους και να ανατρέψει τους ηγεμόνες τους. Παρέχετε ανταμοιβέ, αδιαφορώντας για τις συνηθισμένες πρακτικές. Εκδίδεται διαταγές, αδιαφορώντας για την πεπατημένη οδό. Έτσι θα μπορέσετε να διοικήσετε ένα ολόκληρο στρατό, σαν να πρόκειται για ένα και μόνο άντρα. Θέστε τους άντρες ενώπιον της αποστολής τους, χωρίς να έχετε μοιραστεί μαζί τους τα σχέδιά σας. Χρησιμοποιήστε τους για να κερδίσετε ένα πλεονέκτημα χωρίς να αποκαλύπτετε τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται. Φέρτε τους αντιμέτωπους με το μεγαλύτερο κίνδυνο και θα επιβιώσουν. Βάλτε τους σε θανάσιμο έδαφος και θα ζήσουν. Γιατί όταν ο στρατός βρίσκεται αντιμέτωπος με μια τέτοια κατάσταση είναι ικανός να αποσπάσει μέσα από μια ιτά την νίκη. Τώρα το πιο δύσκολο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι το να προσποιηθείτε ότι προσαρμόζεστε στα σχέδια του εχθρού. Συγκεντρώστε τις δυνάμεις σας εναντίον του και από απόσταση χιλίων λί μπορείτε να εξοντώσετε το στρατηγό του. Αυτό σημαίνει ικανότητα να επιτυχάνει κανείς το στόχο του με τρόπο επιδέξιο και ευρηματικό. Μόλις αναλάβετε την ηγεσία του στρατεύματος, κλείστε όλες τις συνοριακές διαβάσεις Ανακαλέστε τα διαβατήρια. Διακόψτε κάθε σχέση με τους απεσταλμένους του εχθρού και ζητήστε να εκτελεστούν στο ακέραιο οι εντολές σας. Εποφεληθείτε, χωρίς καθυστέρηση, από οποιαδήποτε ευκαιρία σας προσφέρει ο εχθρός. Αποσπάστε του κάτι που θεωρεί πολύτιμο και κινηθείτε βάσει μιας ημερομηνίας μυστικά προκαθορισμένης. Αρχή του πολέμου είναι να παρακολουθείς την κατάσταση του εχθρού για να έχεις το πλονέκτημα στη μάχη. Αρχικά, δείξτε τη συστολή ανήπαντρης κόρης και μόλις ο εχθρός αφήσει κάποιο άνοιγμα, κινηθείτε με την ταχύτητα του λαγού. Έτσι, δεν θα μπορέσει να σας αντισταθεί. Επίθεση με πυρ Μην ενεργείτε εάν δεν είναι προς το συμφέρον. Μην δίνετε μάχη εάν δεν βρίσκεστε σε κίνδυνο. Ο Σουντζού είπε «Όταν εξαπολύεται επίθεση υπάρχουν πέντε τρόποι για να χρησιμοποιήσετε τη φωτιά. Ο πρώτος είναι να κάψετε τους στρατιώτες του εχθρού μέσα στο στρατόπεδό τους. Ο δεύτερος να κάψετε τις αποθήκες του. Ο τρίτος να κάψετε τον εξοπλισμό του. Ο τέταρτος να κάψετε τα πολεμοφόδια του. Και ο πέμπτος να εκτοξεύσετε εναντίον του πύρινα βέλη. Για να χρησιμοποιήσετε τη φωτιά, πρέπει να βασιστείτε σε κάποιο μέσο. Για να βάλουμε φωτιά, πρέπει να έχουμε πάντα στη διάθεσή μας τα απαραίτητα τεχνικά μέσα. Η πυρπόληση πρέπει να γίνεται σε κατάλληλη εποχή και σε κατάλληλη μέρα. Κατάλληλη εποχή σημαίνει να είναι ο καιρό ζεστός και ξηρό. Κατάλληλη μέρα σημαίνει να βρίσκεται η σελήνη στους ασερισμούς του Τοξότη, του Αλφαράζ, του Ι ή, ή του Τσέν, γιατί τις μέρες αυτές σηκώνεται δυνατός άνεμος. Τώρα, σε επιθέσεις διαπυρός, πρέπει να είναι κανείς έτοιμος να αντιμετωπίσει πέντε πιθανές καταστάσεις. Όταν ξεσπάσει φωτιά στο στρατόπεδο του αντιπάλου, εξαπολύστε επίθεση απ' έξω. Εάν όμως ο στρατός του δείχνει ήρεμος, παραμείνετε σε επιφυλακή, αλλά μην επιτεθείτε. Όταν η φωτιά κορυφωθεί, διατάξτε επίθεση, εάν κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Εάν δεν είναι, περιμένετε. Εάν μπορέσετε να βάλετε φωτιά στο εξωτερικό του εχθρικού στρατοπέδου, δεν είναι απαραίτητο να περιμένετε να φτάσουν οι φλόγες μέχρι μέσα. Επιλέξτε την κατάλληλη στιγμή και επιτεθείτε. Μην επιτίθεστε σε φλεγόμενο μέρος, με φορά αντίθετη από εκείνη του ανέμου. Όταν ο αέρας φυσάει στη διάρκεια της ημέρας, τη νύχτα θα πέσει. Το στράτευμα πρέπει να γνωρίζει τους πέντε διαφορετικούς τρόπους χρησιμοποίησης της φωτιάς και να είναι μονίμος σε επαγρύπνηση. Όσοι χρησιμοποιούν τη φωτιά για να κάνουν πιο αποτελεσματικές τις επιθέσεις τους, είναι έξυπνοι. Όσοι χρησιμοποιούν το νερό, είναι ισχυρή. Το νερό μπορεί να απομονώσει ένα εχθρό, αλλά όχι να καταστρέψει τις προμήθειες και τον εξοπλισμό του. Τώρα, το να προσπαθεί κανείς να κερδίσει τη μάχη και να επιτύχει τους στόχους του, χωρίς να κάνει χρήση όλων των μέσων που έχει στη διάθεσή του, όπως είναι η φωτιά και το νερό, δεν αποτελεί καλό ιονό και μόνο σαν χάσιμο χρόνο μπορεί να περιγραφεί. Και γι' αυτό λέμε ότι οι μακρόπνοοι είναι αρμοδιότητα των φωτισμένων ηγεμόνων και η επίτευξή του αρμοδιότητα των φωτισμένων στρατηγών. Μην ενεργείτε εάν δεν είναι προς το συμφέρον της χώρας. Μην κάνετε χρήση στρατιωτικής δύναμης εάν δεν βλέπετε πιθανότητα επιτυχίας. Μην δίνετε μάχη εάν δεν βρίσκεστε σε κίνδυνο. Ένας ηγεμόνας δεν επιτρέπεται να κηρύσει πόλεμο για να δώσει διέξοδο στην οργή του. Ούτε ένας στρατηγός επιτρέπεται να δίνει μάχη για να δώσει διέξοδο στη μνησικακία του. Γιατί ενώ ένας οργισμένος άνθρωπος μπορεί να ξαναγίνει ευτυχής και ένας σχολωμένο, ευχαριστημένος, μια χώρα που έχει ισοπεδωθεί δεν μπορεί να αποκατασταθεί. Ούτε ένας νεκρός να επιστρέψει στη ζωή. Ως εκ τούτου, ο φωτισμένος ηγέτης είναι σόφρον και ο καλός στρατηγός δεν κάνει βιαστικές κινήσεις. Μόνο έτσι εξασφαλίζεται η ευημερία μιας χώρας και διαφυλάσσεται η στρατιωτική της ισχύς. Χρήση μυστικών πρακτόρων Ένας ηγεμόνας δεν επιτρέπεται να κηρύσει πόλεμο για να δώσει διέξοδο στην οργή του. Ούτε ένας στρατηγός επιτρέπεται να δίνει μάχη για να δώσει διέξοδο στην μνησικακία του. Γιατί ενώ ένας οργισμένος άνθρωπος μπορεί να ξαναγίνει ευτυχής και ένας χολωμένος ευχαριστημένος, μια ισοπεδωμένη χώρα δεν μπορεί να αποκατασταθεί, ούτε ένας νεκρός να επιστρέψει στη ζωή. Ο Σουντζού είπε «Τώρα η συγκρότηση μιας στρατιωτικής δύναμης 100.000 αντρών και η αποστολή της σε μακρινή εκστρατεία συνεπάγονται πρόσθετη επιβάρυνση του λαού και αφέμαξη του κρατικού θησαυροφυλακίου». Το κόστος μιας τέτοιας επιχείρησης θα φτάσει τα χίλια χρυσά νομίσματα ημερησίως. Η αναστάτωση μέσα και έξω από τη χώρα θα είναι συνεχή. Οι ατελείωτε μετακινήσει θα εξαντλήσουν του άντρε και 700.000 νοικοκυριά θα γονατίσουν. Κάποιο, ο οποίο επί χρόνια συγκρούεται με τον εχθρό του προσπαθώντα να τον νικήσει και ο οποίο αγνοεί πλήρω την κατάσταση του εχθρού επειδή τσιγκουνεύεται τα οφήκια και μερικέ εκατοντάδε χρυσά νομίσματα, στερείται παντελώ ανθρωπιά. Ένα τέτοιο άντρα δεν είναι στρατηγό δεν είναι στήριγμα για τον ηγεμόνα του. Δεν είναι κύριος της νίκης. Ο λόγος που ένας φωτισμένος ηγεμόνας και ένας σοφός στρατηγός νικούν τον εχθρό όπου και αν το συναντήσουν και τα επιτεύγματά τους ξεπερνούν εκείνα των συνηθισμένων ανθρώπων είναι η εκ των προτέρων γνώση. Αυτό που ονομάζουμε εκ των προτέρων γνώση δεν έχει σχέση ούτε με το πνεύμα, ούτε με τους θεούς, ούτε με προηγούμενη εμπειρία, ούτε με υπολογισμούς θα πρέπει να την αποκτήσουμε από ανθρώπους που γνωρίζουν καλά την κατάσταση του εχθρού. Υπάρχουν πέντε είδη μυστικών πρακτόρων που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει. Οι ντόπιοι, οι εσωτερικοί, οι διπλοί, οι αναλώσιμοι και οι επιζήσαντες. Όταν αυτοί οι πέντε τύποι πρακτόρων δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και κανείς δεν γνωρίζει τη μέθοδο εργασίας τους, ονομάζονται θεϊκός μύτος κίνη θησαυρό για ένα ηγεμόνα. Ντόπιοι πράκτορε είναι εκείνοι που στρατολογούμε από τι τάξει του λαού τη εχθρική χώρα. Οι εσωτερικοί πράκτορε είναι δυσαρεστημένοι αξιωματικοί του εχθρικού στρατού που δέχονται να συνεργαστούν μαζί μα. Οι διπλοί πράκτορε είναι πράκτορε του εχθρού που εργάζονται παράλληλα και για μα. Αναλώσιμοι είναι εκείνοι από του δικού μα πράκτορε στου οποίου δίνουμε εσκεμμένα χαλκευμένε πληροφορίε. Επιζήσαντες πράκτορες είναι εκείνοι που επιστρέφουν με πληροφορίες. Από όλους όσοι απαρτίζουν το στράτευμα, κανένας δεν έχει τόσο στενές σχέσεις με το διοικητή όσο ένας μυστικός πράκτορας. Κανένας δεν ανταμείβεται πιο πλουσιοπάροχα και τίποτα δεν είναι πιο απόρριτο από τις μυστικές επιχειρήσεις. Όποιο δεν είναι μυαλωμένος και σοφός, ανθρώπινος και δίκαιος, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει μυστικούς πράκτορες και όποιος δεν διαθέτει ευαισθησία και οξυδέρκεια δεν μπορεί να τους αποσπάσει την αλήθεια. Οξυδέρκεια, πραγματική οξυδέρκεια. Δεν υπάρχει τομέα στον οποίο να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάσκοποι. Εάν τα σχέδια περί μυστικών επιχειρήσεων αποκαλυφθούν πρόωρα, ο κατάσκοπος και όλοι εκείνοι στους οποίους τα αποκάλυψε θα πρέπει να θανατωθούν. Γενικά, όταν πρόκειται να αντιμετωπίσετε το στρατό του εχθρού ή να επιτεθείτε σε κάποια πόλη ή να δολοφονήσετε κάποιου ανθρώπου, θα πρέπει να γνωρίζετε τα νόματα των αξιωματικών του επιτελείου, του διοικητή τη φρουρά, των προπομπών, των φρουρών τη πύλη και των σωματοφυλάκων. Θα πρέπει να ζητήσετε από του πράκτορε σα να σα πληροφορήσουν με κάθε λεπτομέρεια επί των θεμάτων αυτών. Ιδιαίτερα χρήσιμο είναι το να εξαγοράσετε πράκτορε του εχθρού έχουν έρθει να κάνουν κατασκοπία σε βάρος σας. Δώστε τους οδηγίες και φροντίστε τους. Έτσι στρατολογούνται και χρησιμοποιούνται οι διπλοί πράκτορες. Είναι μέσω των διπλών πρακτόρων που μπορούν να στρατολογηθούν και να χρησιμοποιηθούν οι ντόπιοι και οι εσωτερικοί κατάσκοποι. Και είναι με αυτόν τον τρόπο που ο αναλώσιμος κατάσκοπος εφοδιασμένος με ψεύτικες πληροφορίες μπορεί να σταλεί στον εχθρό και να του τις μεταβιβάσει. Είναι επίσης με τον τρόπο αυτό που οι επιζήσαντες πράκτορες μπορούν να χρησιμοποιηθούν την κατάλληλη στιγμή. Ο ηγεμόνας πρέπει να έχει πλήρη γνώση των δραστηριοτήτων των παραπάνω πέντε ειδών πρακτόρων. Η εν λόγω γνώση πρέπει να προέρχεται από τους διπλούς πράκτορες, γι' αυτό και είναι απαραίτητο να τους μεταχειριζόμαστε με τη μεγαλύτερη δυνατή γενεοδωρία. Στο παρελθόν, η άνοδος της δυναστείας Γιν, κατέστη δυνατή χάρη στον Ιτσίχ, που προηγουμένως προσέφερε τις υπηρεσίες του στη δυναστεία Χία. Και η δυναστεία Τσου ήρθε στην εξουσία χάρη στον Λου Γιου, πρώην κατάσκοπο της δυναστείας Γιν. Γι' αυτό λοιπόν, μόνο ο φωτισμένος ηγεμόνας και ο ικανός στρατηγός, που ξέρουν να χρησιμοποιούν τους πιο έξυπνους ανθρώπους ως κατασκόπους, είναι βέβαιο ότι θα επιτύχουν σπουδαία πράγματα. Οι μυστικές επιχειρήσεις είναι απαραίτητες σε ένα πόλεμο. Σε αυτές στηρίζει την κάθε του κίνηση ένα στρατός.